ξεκίνησε, γιατί διαπιστώθηκε μια μεγάλη αδυναμία στο σχέδιο διαχείρισης των νερών της λεκάνης της προλογικής. Δεν περιλαμβάνονταν πουθενά αυτό που ίσχυε μέχρι την αδυναμία το 2015. Είναι σε αναθεώρηση. Ναι. Δεν περιλαμβάνονταν πουθενά η δυνατότητα και η πρόβλεψη της άρδευσης της δεξιάς νότιας όχθης του Αλιάχνου. Μια περιοχή δηλαδή που αγγίζει περίπου τις 300.000 στρέμματα. Όλα τα έργα, δεύτερο, όλα τα έργα τα οποία κατασκευάστηκαν, αντλητικά συγκροτήματα στον Αλιάχνου και άλλες ενέργειες και πρωτοβουλίες της αυτοδιοίκησης, κυρία, ουσιαστικά είναι γνωστό ότι λειτουργούσαν και λειτουργούν στα όρια της νομιμότητας. Μερικές φορές δεν υπάρχει ούτε άδεια. Το γενικό είναι ότι δεν υπάρχουν άδειες χρήσης νερού και προϋπόθεση για την άδεια χρήσης νερού πλέον είναι να περιλαμβάνεται στο σχέδιο διαχείρισης των νερών της λεκάνης, της ενέας που βρισκόμαστε όλοι μαζί και όλη αυτή η περιοχή. Εμείς ξεκινώντας από αυτό το στοιχείο και πριν προχωρήσουμε σε οποιοδήποτε σχεδιασμό, κρίναμε σκόπιμο να παρέχουμε στην αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης των νερών συντονισμένα και οργανωμένα. Συνεργαζόμενοι με την εταιρεία ΙΕΤΟΣ, η οποία έχει τεράστια εμπειρία. Από εκεί όμως προέκυψαν μερικά ζητήματα. Ότι όσο αφορά το τμήμα της άρδευσης από τον Αλιάχνα, το έργο και η πρόταση πρέπει να είναι ενιαία και όχι αποσπασματική. Γιατί φανταστείτε ότι αν στην περίπτωση κατασκευαζόταν ένα έργο μεταφοράς νερού από την Αγία Βαρβάρα στο Αιγίνιο, το οποίο θα διερχόταν από την Βεργίνα, τα Παλατίσια, τη Μελίκη, τον Πρόδρομο κλπ. Σίγουρα κάποια στιγμή η κάθε και η περιοχή αυτή θα ζητούσε να έχει και δικαιώματα αλλά και διευκόλυνση από το διερχόμενο δίκτυο. Άρα λοιπόν δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αποσπασματικά, αλλά συνεργασία. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Και το δεύτερο ήταν ότι γνωρίζοντας ότι το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης την περίοδο που διανύουν διαθέτει περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια προβλέπονται από τα μέτρα που σε λίγο θα αρχίσουν να βγαίνουν οι προσκλήσεις για μεγάλα και σοβαρά έργα που θα βοηθούν το πρωτογενή τομέα όπως είναι άλλες. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι πρέπει να ισχυροποιήσουμε την πρότασή μας πολιτικά με τη συνεργασία όμορων δήμων και των δύο αντιπεριφερειών, αφού είναι διανομαρχιακό σε εισαγωγικά το έργο, και βεβαίως με την παρουσία και τη ΔΕΗ, η οποία έχει όλα εκείνα τα κρίσιμα στοιχεία για τη συνολική ποσότητα του νερού που διαθέτει ο Αλιάχνας, για το ποιες ποσότητες είναι δεσμευμένες για το ΟΕΒ, Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη, λέγεται. Άρα λοιπόν έπρεπε εκ των πραγμάτων να υπάρξει μια ομάδα εργασίας και συνεργασίας. Όμως παράλληλα έπρεπε να υπάρξει και η πολιτική βούληση, όπως εκφράστηκε και από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και από τους δημάρχους, που να υποστηρίξουν και πολιτικά το έργο. Η πρωτοβουλία του Δημάρχου Πίδας Πολυδρού και οι επαφές που είχε με το Υπουργείο Γεωργίας μας έδωσαν μερικά στοιχεία. Ουσιαστικά, πέρα από το πρόγραμμα, μας έδωσαν και τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή του συγκεκριμένου έργου, τα οποία κριτήρια είναι στη διαβούλευση. Τι σημαίνει αυτό για να διώξουν μερικούς φόβους? Με την κατάρτιση και σύνταξη ενός συνολικού έργου για την περιοχή, δεν σημαίνει ότι αφαιρεί το δικαίωμα από κάποιον Δήμο, ας πούμε για παράδειγμα της Αλεξάνδρας ή της Βέρειας ή της Πίδας Κολυμπρού, να υποβάλει πρόταση για κάποιο άλλο έργο ή ένα τμήμα συμπληρωματικό. Σε καμία περίπτωση δηλαδή αυτή η συγκεκριμένη πρόταση δεν ιεραρχείται πρώτη, οπότε τους Δήμους και τις αντιπεριφέρειες τις βγάζουν από την πιθανή δυνατότητα που έχουν να υποβάλουν άλλες προτάσεις. Έτσι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Η άρδευση λοιπόν από τον Αλιάχνα είναι το ένα μέρος της συνεργασίας. Το δεύτερο μέρος είναι η αξιοποίηση των επιφανειακών νερών, ουσιαστικά η αξιοποίηση του ρέματος του Κρασοπούλη προς όφελος της περιοχής της Αλεξάνδρας, της Μελίκης δηλαδή, και της περιοχής του Αιγινίου, του Δήμου Πίδας Πολυδρού, και αξιοποίηση του ρέματος του Ντεπόνιτσα που έχει μία ποσότητα διαπιστωμένη μισό έως 1 εκατομμύριο κυβικά παροχή του χρόνου. Ενώ το Κρασοπούλι έχει από 1 έως 3 εκατομμύρια κυβικά παροχή του χρόνου. Αυτά τα έργα δεν βοηθάνε μόνο στην εξοικονόμηση λόγω της ελευθέρας ροής που θα έχουν στις χαμηλότερες περιοχές,
αλλά ουσιαστικά λειτουργούν και ως αντιπλημμυρικά. Και τα δύο ρεύματα αυτά δημιουργούν προβλήματα, όπως όλοι γνωρίζουμε που είμαστε στην περιοχή, σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων. Για το δεύτερο θέμα των φραγμάτων, εμείς αποστείλαμε αίτημα στον διοικητή και στον υποδιοικητή της ΔΕΗ να μας υποστηρίξει μελετητικά, αλλά και στην επίβλεψη, εάν ενταχθούν τα έργα αυτά. Γιατί η ΔΕΗ, όπως γνωρίζουμε, έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία στην μελέτη και κατασκευή φραγμάτων και γιατί απέδειξε ότι αντίστοιχες υποστηρικτικές δράσεις και μελέτες έκανε στο Δήμο Μακεδονίδος που γνωρίζουμε, στις Κυκλάδες και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Αυτό, εάν συμβεί, εάν η ΔΕΗ δηλαδή αποφασίσει να μας υποστηρίξει, γιατί γνωρίζουμε και ότι και σε αυτόν τον φορέα οι υπηρεσίες άρχισαν να λιγοστεύουν και τα στελέχη να μην υπάρχουν, πιστεύουν θα έχουν τον πιο αξιόπιστο σύμμαχο μελετητικά και επιβλέποντα για να όχι μόνο να ενταχθούν τα έργα, αλλά και η επίβλεψη να είναι άψογη, ακέραιη και ασφαλής.